Αγαπητοί μου αδερφοί, καλησπέρα σας. Είμαστε πάλι κοντά σας στην τέταρτη διαδικτυακή σύναξη. Εδώ οι συνεργάτες τα ετοίμασαν όλα καλά. Κάθε φορά κάνουμε και ένα καινούργιο σκηνικό, κάθε φορά έχουμε και μια νέα εξέλιξη και σιγά σιγά με την πορεία αυτή θα προχωράμε. Έχουμε Χριστούγεννα. Σήμερα είναι δηλαδή 21 Δεκεμβρίου 2013. Πάει και αυτό το 2013, θα ξαναγεννηθεί ο Χριστός και εμείς προβληματιζόμαστε. Και θα δούμε. Με τον πολύ προβληματισμό κάτι θα προκύψει κάποια στιγμή και με τον παράλληλο αγώνα. Σήμερα έχουμε και μια έκπληξη στο θέμα μας, διότι μια ομάδα παιδιών από την Αθήνα που μας παρακολουθούν ζήτησαν να μιλήσουμε σύν τις άλλες και για τις σχέσεις, γιατί είναι ένα θέμα που τους απασχολεί αυτό. Και ποιον δεν απασχολεί, γιατί όλα στη ζωή μας είναι σχέσεις. Σχέσεις με τους ανθρώπους, κοινωνία προσώπων, κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού και σχέση με τον Θεό. Επίσης θα σας πω, μιλώντας και για τα Χριστούγεννα γενικώς, γιατί είναι μέσα στην Θεία Οικονομία η γέννηση του Χριστού, είναι μέσα στις κατηχήσεις που μιλούμε αυτόν τον καιρό και έχουμε ξεκινήσει και ένα μέρος από τις κατηχήσεις είναι και η Θεία Οικονομία. Και φυσικά, επειδή θέλω να είμαστε πρακτικοί, αφού θα έχουμε και πλούσιο θεματολόγιο σήμερα, θα σας πω, τελειώνοντας, 10 πράγματα καθημερινά, τα οποία ευαρεστούν τον Θεό, πάρα πολύ απλά, για να είμαστε πάντα εν κινήσει και πάντα ζεστοί και πάντοτε κοντά σε αυτό που λέγεται αγώνας πνευματικός. Βλέπω σιγά σιγά εδώ ότι μπαίνετε μέσα, και συνδέεστε, γι' αυτό και θα περιμένουμε λιγάκι. Με βλέπετε ότι έχω και τον υπολογιστή μπροστά μου για να σας παρακολουθώ. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι καλό θα είναι, σιγά σιγά, βλέπω τα μηνύματά σας στα γραπτά, αλλά καλό θα είναι να θέλετε να μιλήσετε κιόλας. Και όπως εδώ προβλέπετε, από την επόμενη φορά θα έχουμε ακόμα καλύτερη λήψη, προχωρώντας την προσπάθειά μας. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, από το ενδιαφέρον αυτό που προκύπτει για τα Χριστούγεννα και για την Θεία Οικονομία, θα πούμε σήμερα ορισμένα πράγματα. Το ερώτημα το μεγάλο βέβαια είναι, για μια φορά ακόμα, αν είστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα, αν είμαστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα. Και άλλος με λίγα, άλλος με πολλά υλικά αγαθά, αλλά αν δεν έχουμε αυτά, που ούτως ή άλλως εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τα του κόσμου υλικά αγαθά, αλλά θέλουμε να έχουμε τα πνευματικά. Άλλος λοιπόν με λίγα, άλλος με πολλά, αλλά όλοι όσοι θέλουν δηλαδή με πλούσια πνευματικά αγαθά, γιατί ο Θεός μας είναι πλούσιος, πορευόμαστε προς τα Χριστούγεννα. Και αναμένουν όλοι οι άνθρωποι και όσο παιδικότερη καρδιά έχουμε, όσο περισσότερο παιδιά είμαστε, τόσο πιο εύκολα νιώθουμε τα Χριστούγεννα. Οι άνθρωποι που δεν χαίρονται αυτές τις ημέρες είναι οι κακοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Χριστό αφενός και αφετέρου ζουν σε αυτόν τον τραγικό κόσμο και ενδιαφέρονται μόνο για αυτόν. Δεν λέω ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι για τα πράγματα αυτού του κόσμου, αλλά αλλιώς είναι να είσαι εντελώς άσχετος με τα πνευματικά και αλλιώς είναι να είσαι σχετικός και να αγωνίζεσαι και να προσπαθείς να κάνεις κάποια πράγματα στη ζωή σου. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι έχουμε μπει σιγά σιγά από την Κομωτινή, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τις Σφαίρες. Βλέπω εδώ πάνω από το Βόρειο Έβρο. Έτσι σας παρακολουθούμε σιγά σιγά. Και είχαμε πει σήμερα θα έχουμε και μουσική, αλλά δεν μπορώ να τα προλαβαίνουν όλα και οι συνεργάτες. Σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν, εύχομαι να είστε και παρέες μαζεμένοι για να βλέπετε την ομιλία αυτή, να νιώθουμε μια ορθόδοξη αγκαλιά όλοι όσοι συνδεόμαστε εδώ παντού, και να κάνετε και τα σχόλιά σας εκεί πέρα και μεταξύ σας και φυσικά να ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο όλοι θα προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σας.
Βέβαια, σκέφτομαι καμιά φορά, ξέρετε, ότι με αυτόν τον τρόπο, τώρα που είναι σαν παιχνιδάκι και για το λόγο του Θεού, στα ειρηνικά μας έργα που μας επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε, μπορεί αύριο μεθαύριο να μεταδίδουμε ανακοινοθέντα και να επικοινωνούμε μεταξύ μας, διότι θα έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό γύρω μας. Μην τα παραθεωρείτε αυτά. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και πράγματι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Εγώ δεν λέω να μην ζούμε τη ζωή μας, αλλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που θα την πατήσουν πρώτοι θα είναι οι απροετοίμαστοι, όχι αυτοί που έχουν δυνάμεις ή που δεν έχουν. Διότι πολύ βασικό σημείο σε έναν αγώνα, όταν διεξάγουμε έναν αγώνα, είναι η προετοιμασία. Τελευταία φορά είχαν αυξηθεί πολύ τα μέλη μας και αυτό με προτρέπει να σας πω ότι επειδή γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη να μπαίνετε στην Ορθόδοξη αγκαλιά και αυτήν την ώρα πριν καμιά φορά βγείτε και έξω ενδεχομένως γιατί είναι Σάββατο βράδυ να ασχολείστε με αυτό το θέμα. Να ενημερώνετε και άλλους όπως λέγαμε πάντοτε για να μην είμαστε μόνοι μας σε αυτό το έργο και φυσικά να έχετε στο νου σας και τις ομιλίες Τετάρτης οι οποίες μπαίνουν σε επανάληψη θα έλεγα για να μας ενημερώνουν αυτά. Όχι, είναι καλά. Νομίζω η μουσική ακούγεται. Αν κανείς δεν ακούει μπορεί να μας γράψει εδώ αν ακούει τη μουσική ή όχι. Λοιπόν, η ευτυχία του Αλεξανδρούπολη μας λέει καλησπέρα εδώ και καλησπέρα σε όλους, λέει και η Ελένη από την Ξάνθη, η Άννα από την Αλεξανδρούπολη, η Μαρία από την Κομωτινή, η Λιάννα από τις Σφαίρες και όλα τα καλά παιδιά. Και 2 και 3 και 4 και 1014 παιδιά τα οποία συνδέονται εδώ. Προσέξτε τους υπολογιστές σας αν συμπίπτει η εικόνα με τον ήχο και προχωράμε. Πριν πούμε στο θέμα μας αδερφοί μου θα ήθελα λίγο να σας ενημερώσω γύρω από τον κόσμο. Τα νέα του κόσμου τα οποία συνήθως δεν λένε τα κανάλια αλλά πρέπει να τα πούμε εμείς γιατί πρέπει να σας ενημερώνω ολοκληρωμένα γύρω από αυτήν τη ζωή. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο για αυτόν τον κόσμο. Και δυστυχώς παραπληροφορούν ανυποψίες τους ανθρώπους, συμπολίτες μας, αδερφούς μας, οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται πραγματικά ή αν θέλετε δεν ήταν σε θέση ποτέ να μάθουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή πολλές φορές βλέπουμε και τα αρνητικά μόνο, αλλά προσέξτε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, το κράτος της Αγγόλας, που είναι ένα κράτος της Αφρικής, κατήργησε επισήμως τον μουσουλμανισμό και τον κήρυξε παράνομη θρησκεία. Ενώ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο βλέπετε πόσο ο μουσουλμανισμός ευδοκιμεί και προχωρά και μάλιστα και επιφανείς άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει επιφανείς, γίνονται μουσουλμάνοι. Η Αγγόλα λοιπόν αυτή τη στιγμή καταργεί τον μουσουλμανισμό. Άνοιξε το λίγο περισσότερο να δούμε για τον ήχο. Άνοιξε το. Επίσης, οι Βούλγαροι στο κράτος τους κατήργησαν πρόσφατα περισσότερες από 500 τουρκικές ονομασίες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Εμείς εδώ διατηρούμε ακόμα τουρκικές ονομασίες από την εποχή της Αυτοκρατίας, 100 χρόνια πριν. Οι Βούλγαροι καταργούν 500 τουρκικά τοπονύμια, ονομασίες, λέξεις ενδεχομένως στη γλώσσα τους, γενικώς για να αποβάλουν αυτή την επέμβαση των μουσουλμάνων στο κράτος τους και στην ομοιογένειά τους. Στην Αυστραλία τα αρχαία διδάσκονται σαν δεύτερη γλώσσα. Είναι τραγικό αυτό αδερφοί μου, μια φορά τα λέμε και μας περνάνε έτσι. Αλλά διδάσκονται σαν δεύτερη γλώσσα τα αρχαία ελληνικά στην Αυστραλία και μακάρι όσοι Έλληνες μένουν στην Αυστραλία. Και προχθές εδώ ο Στέλιος μου είπε μιλώντας ότι μια και κάνουμε online συνάξεις να κάνουμε και μια σύναξη μία ώρα και να διδάσκουμε αρχαία ελληνικά. Πράγματι, γιατί σε εμάς στα σχολεία μας δεν υπάρχει η αρχαία ελληνική γλώσσα και όπου υπάρχει είναι τυπικό γιατί δεν υπάρχουν οι άνθρωποι να την διδάξουν. Επίσης,
Βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι η Αυστραλία, συγγνώμη, η Ρωσία πλέον κινείται, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η μεγάλη αρκούδα όταν κινείται παρασέρνει πάντα και εμάς που είμαστε πολύ κοντά της. Τα λέω και ονοώ νοήτου. Ήδη ζούμε μέσα ή πάνω, αν θέλετε, σε αναμένα κάρβουνα. Αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Ό,τι και να γίνεται γύρω μας, έχουμε σε πρώτη ευθεία και σε πρώτη γραμμή το να μαλώνουμε μεταξύ μας. Και αυτό ξέρετε πόσο μικρό και μικροπρεπές είναι, ούτως ώστε να μην μπορούμε να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις κοντά μας. Και αυτό είναι τραγικό, αδερφοί μου. Λέει η Ελένη Αθανασιάδου ότι η αρχή που έχει γίνει με το ψαλτήρι είναι καλή άσκηση για τα αρχαία. Έτσι είναι, όντως. Και θα δούμε, κάποια στιγμή θα προσαρμόσουμε στη νέα χρονιά και μια άσκηση για τα αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά, σας προειδοποιώ, αν θέλετε, ότι το μεγάλο μπαμ έρχεται. Όχι για να δημιουργηθεί άγχος σε εμάς, αλλά για να δημιουργηθεί προετοιμασία. Όλα αυτά και πάντοτε η Εκκλησία έτσι λειτουργεί, προειδοποιεί τους ανθρώπους όχι για να αγχωθούν, αλλά για να προετοιμαστούν. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είπαμε σήμερα λοιπόν ότι η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στους φίλους μας, τους έφηβους φίλους μας από την Αθήνα, οι οποίοι θέλουν να μιλήσουμε για τις σχέσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτούς σιγά σιγά και αυτό το θέμα φυσικά θα βοηθήσει και όλους μας, διότι τα πάντα, όπως σας έχω πει και όπως ξέρετε πολύ καλά από τη ζωή σας, τα πάντα στη ζωή μας είναι σχέσεις. Σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Οι σχέσεις, αδερφοί μου, θα ξεκινήσω με αυτό, δεν είναι μόνο ερωτικές. Ή μάλλον, αν θέλετε, είναι κυρίως ερωτικές, αλλά όχι με την έννοια που δίνουμε εμείς πολλές φορές στη σεξουαλική δραστηριότητα. Δεν είναι έρωτας αυτό, έρωτας είναι οτιδήποτε σε προσκολά σε αυτό το οποίο ερωτεύεσαι και μακάρι να ερωτευόμαστε θεία πρόσωπα και καταστάσεις και όχι υλικά μόνο. Έτσι λοιπόν, προϋπόθεση απαραίτητη για να είσαι καλός στη σχέση σου είναι να μπορείς να ερωτευτείς. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ερωτεύεται δεν μπορεί να έχει καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους γενικότερα. Διότι επαναλαμβάνω, ο έρωτας είναι μια γενική έννοια. Και το δεύτερο σημαντικό στο θέμα σχέσης είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν μαθαίνουν να αγαπούν σωστά. Και όταν λέω σήμερα, αυτό μετράει και από την προηγούμενη γενιά των ανθρώπων, των γονέων μας δηλαδή, και ίσως λίγο και πριν. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι συνδυάζουν την αγάπη με το συμφέρον, αδερφοί μου. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, το μάταιο, δυστυχώς, περισσότερο η αγάπη σημαίνει συμφέρον παρά θυσία, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αγάπης. Μας λέει εδώ η Εύη ότι δεν μας ακούει καλά. Γιάννη, για δες το λιγάκι. Και βεβαίως θέλω να μου πείτε και να μου γράψετε αν ακούγεται και η μουσική σε αυτά που λέω. Μια οικογένεια είμαστε, μια παρέα, μπορείτε να μου γράψετε να μου τα πείτε. Πώς θα σας δώσω να το καταλάβετε αυτό, πώς μαθαίνει ο άνθρωπος να συνδυάζει το συμφέρον με την αγάπη. Παραδείγματος χάρη. Όταν δίνουμε αγάπη σε ένα παιδί, το συνδυάζουμε με δώρα. Και όταν δεν έχουμε να δώσουμε, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι δεν το αγαπάμε. Αλλιώς είναι να πεις ήρθε ο μπαμπάς σου σε ένα παιδάκι και αλλιώς είναι να πεις ήρθε ο μπαμπάς σου με δώρα. Τότε το παιδάκι θα συγκινηθεί περισσότερο. Και αυτό είναι τραγικό, αδερφοί μου. Επίσης, εκδηλώνουμε την αγάπη μας με παροχές. Οι οποίες παροχές συνδυάζονται όχι με πνευματικά πράγματα και όχι με θυσία, αλλά με υλικά, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Παροχή και αγάπη είναι να μιλήσεις σε κάποιον, να ξοδέψεις την ώρα σου να τον ακούσεις, να θυσιάσεις κάτι από σένα, όχι μόνο υλικά πράγματα, αδερφοί μου, και κυρίως απευθύνομαι στους γονείς για αυτό το λόγο. Ακούγεται, λέει, η μουσική υπόκρουση, άρα είμαστε καλά. Ναι. Εγώ βέβαια δεν ακούω καλά, ίσως να είναι και λίγο πιο δυνατά,
αλλά άμα ακούγεται θα μας πείτε. Και βέβαια το κακό που μαθαίνουμε σιγά σιγά στα παιδιά μας, γι' αυτό δεν έχουμε μάθει να αγαπούμε, είναι ότι το παιδί μπαίνει στη διαδικασία αυτή για να πάρει. Ο μικρός και στη συνέχεια ο μεγάλος ερωτεύεται, αγαπάει, σχετίζεται με ανθρώπους για να πάρει, για να έχει ασφάλεια, για να πάρει, για να κάνει. Βέβαια μερικοί λένε ότι όλα είναι συμφέρον, αλλά προσέξτε αδερφοί μου, λέει η Εκκλησία, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών. Όταν κάτι είναι συμφέρον για την ψυχή μας, να ξέρετε δεν είναι για το σώμα μας. Δεν μπορούν πολλές φορές να συνδυαστούν αυτά. Πρέπει να υποτιμηθεί το ένα για να αυξήσει το άλλο. Και όταν αυξάνει η ύλη μπροστά μας, να ξέρετε ότι μειώνεται το πνεύμα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, όταν δύο άνθρωποι ή ένας άνθρωπος έρχεται με αυτήν τη λογική και με αυτήν την παιδεία να αγαπήσει, καταλαβαίνετε ότι δύσκολα θα είναι τα πράγματα στη ζωή μας. Δίνω και ο άλλος από ευχαρίστηση ανταποδίδει. Και φυσικά δίνει ο άλλος και εγώ από ξεχύλισμα της αγάπης μου ανταποδίδω. Όταν δεν γίνεται έτσι και δίνοντας περιμένω να πάρω άμεσα, τότε στεναχωρούμε, τότε δυσκολεύομαι και κυρίως όταν δεν τα περιμένω όλα από μία σχέση και έχω πολλή εμπιστοσύνη, προσέξτε, χωρίς να υπολογίζω ότι άλλος είναι άνθρωπος, τότε πραγματικά πληγώνομαι πάρα πολύ. Εδώ η Άννα μας λέει ότι δεν συμπίπτει ο ήχος με την εικόνα, για να το δούμε λίγο παιδιά. Μην χάσουμε και τα λίγα, πάμε για πολλά και χάσουμε και τα λίγα, έτσι. Λοιπόν, καλησπέριζω και την Τάνια, από την Παραδημή μας βλέπει και η Θεοδώρα από την Αλεξανδρούπολη, η Μιχαηλίδου και η Σόνια, βλέπω εδώ ότι συντονίζεστε σιγά σιγά και ελπίζω να έχετε βάλει κι εσείς μια όμορφη μουσική εκεί και να είστε παρέα για να ακούτε όμορφα τα λόγια του Θεού. Όπως οι φίλοι μας οι Αθηναίοι, που τους αφιερώνουμε τη σύναξη. Ευτυχίες από την Αλεξανδρούπολη, βλέπω, ο Λάζος, ο Χρήστος ο Λαζός, η οικογένεια Βοδανίκη, η Άννα Μαυροκεφάλου, η Γαριφαλιά, η Βάγια, η Αλεξάνδρα από το Βόρειο Εύρο και η Μαρία Παπαδοπούλου. Και άλλοι πολλοί συνδέεστε σιγά σιγά. Τρίτο θέμα τώρα, το οποίο είναι πάλι πολύ σοβαρό, για τις σχέσεις. Ήδη δύσκολες οι σχέσεις, αδερφοί μου, στην εποχή μας, γιατί δεν έχουμε καλούς συμβουλάτορες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δυστυχώς, αυτοί που συμβουλεύουν είναι οι φίλοι. Και οι φίλοι δεν δίνουν καλές συμβουλές, γιατί συμβουλεύουν εγωιστικά τους φίλους τους, υπέρ τους, ενώ πολλές φορές θα έπρεπε να τους συμβουλεύουν αμερόληπτα, διότι έχουν κάνει λάθος εκείνοι. Οι χειρότεροι σύμβουλοι λοιπόν είναι οι φίλοι, διότι λένε πολλές φορές «άστον αυτόν» ή «πρόσεξε, θα σου πάρει τον αέρα» ή «δε βαριέσαι, άντρες και γυναίκες υπάρχουν πολλοί» ή «γνώρισε πολλές και πολλούς για να έχεις εμπειρίες». Τέτοια λόγια όταν λέμε «αδερφοί μου» δεν ξεκινάει καλά το πράγμα και φυσικά να αποφεύγετε τέτοιες συμβουλές οι οποίες σας συμφέρουν, αν θέλετε, στη σχέση. Και φυσικά, λέει ο Γιάννης ο Γιαννόπουλος εδώ, ότι αυτός που σε αγαπάει είναι πραγματικά ελεύθερος. Και δεν θα έλεγα εγώ αυτό, Γιάννη, θα έλεγα ότι η αγάπη του ανθρώπου πρέπει να σε ελευθερώνει. Τα παιδιά σου, παραδείγματος χάρη, να νιώθουν ελεύθερα να κάνουν και λάθος ακόμα και ότι εσύ θα είσαι εκεί και να μάθουν να σε ακούν με ελευθερία. Και φυσικά και εμείς πρέπει να εξασκούμε οποιαδήποτε σχέση με ελευθερία, γιατί αλλιώς δεν θα είναι θεϊκή σχέση, αλλά οι άνθρωποι θα στενάζουν γύρω σε αυτή, θα κάθονται από συμφέρον, θα κάθονται από συμβιβασμό, θα κάθονται γιατί δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο και τότε θα υποφέρουν και θα χαλάει και μπροστά τους το πρότυπο το δικό μας, το οποίο θα πρέπει να είναι συμπαγές. Συμπαγές και αληθινό. Αλλιώς αυτή η σχέση που έχουμε με τον οποιοδήποτε άνθρωπο αργά ή γρήγορα θα μειωθεί
ή και θα χαλάσει. Η σχέση λοιπόν, αδερφοί μου, είναι υπόσχεση και η υπόσχεση είναι θυσία. Αν βλέπεις ότι σε μία σχέση πας για να πάρεις, μην πας καθόλου, γιατί θα πληγωθείς περισσότερο από τις άλλες περιπτώσεις. Φέρσου λοιπόν με έναν τρόπο ο οποίος θα σου εξασφαλίσει το μετά και όχι το τώρα σε μία σχέση. Και ειδικά όταν ξεκινούμε μία σχέση πρέπει να είμαστε δοτικοί αφενός αλλά και προσεκτικοί, κάτι που θα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, όταν θέλουμε να προκόψουμε σε μία σχέση θα πρέπει να γνωρίζουμε την ψυχολογία του άλλου και κυρίως του άλλου φίλου. Είναι κάτι που δεν το κάνουμε συνήθως. Και ακόμα και οι μελόνυμφοι, αλλά και οι γονείς, όταν είναι δύο γονείς δηλαδή, αγνοούν την ψυχολογία του άλλου και φυσικά αυτό δημιουργεί μια εξομοίωση που δεν βοηθάει καθόλου στη σχέση. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να ξέρουμε ότι αλλιώς είναι ο άντρας και αλλιώς είναι η γυναίκα. Αλλιώς σκέφτεται ο άντρας, αλλιώς η γυναίκα. Μη περιμένεις να σκεφτεί ο άλλος όπως σκέφτεσαι εσύ ποτέ. Παραδείγματος χάρη να σας πω, γυρνάει ένας άντρας από μια βραδινή έξοδο με τους φίλους του και η γυναίκα αρχίζει να τον κάνει πολλές ερωτήσεις. Εκείνος θυμώνει, γίνεται μια φασαρία και κοιμούνται μαλωμένοι και το βράδυ μπορεί να πεθάνει ένας από αυτούς και το πρωί να έχουμε κλάματα. Τι συμβαίνει, η γυναίκα έχει ανησυχήσει, οπότε του έχει λείψει ο άντρας της, της έχει λείψει και τον ρωτάει ανυπόμονα, όχι για να μάθει κάτι, αλλά για να γίνει συζήτηση. Αν το ξέρει αυτός ο άντρας, θα την ενημερώσει για μερικά πράγματα και όλα θα είναι καλά. Αν δεν το ξέρει, θα θυμώσει, γιατί η γυναίκα του είναι γκρινιάρα και λέει πολλά. Επίσης, πρέπει να ξέρει η γυναίκα ότι ο άντρας δεν μιλάει πολύ. Γενικώς έτσι είναι. Σπάνιο ένας άντρας να μιλάει πολύ. Οπότε εκφράζεται με άλλους τρόπους. Και η γυναίκα συνολικά το εκλαμβάνει αυτό και μένει ικανοποιημένη. Αν ξέρει την ανδρική ψυχολογία. Ένα άλλο είναι ότι πρέπει οι άντρες να ξέρουν ότι η γυναίκα αλλάζει πολλές φορές ψυχολογική διάθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί είναι στη φύση της αυτή η αδυναμία. Και όσες γυναίκες το καταπολεμούν είναι δυνατές. Όσες δεν μπορούν είναι αδύναμες και χρειάζονται τη δυναμική παρουσία του άντρα, τη σταθερή, ο οποίος θα τους καθησυχάσει σε αυτές τις φοβίες τους. Όταν δεν είναι γνωστό αυτό, η σχέση καταρρύπτεται δυστυχώς και αργά ή γρήγορα καταντάει ένα βασανιστήριο. Και φυσικά ένα άλλο, από τα πολλά βέβαια, αυτά είναι έτσι αν θέλετε επιλεκτικά, ο άντρας θέλει σμπρόξιμο από τα μετόπιστεν πολλές φορές για να πάρει αποφάσεις. Δηλαδή η λειτουργία της γυναίκας ή αν θέλετε η παρουσία της πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ούτως ώστε να το σμπρώχνει να πάρει πρωτοβουλίες. Όταν δεν το ξέρει αυτό η γυναίκα και βλέπει μια αδυναμία στον άντρα της ενδεχομένως να πάρει πρωτοβουλίες, θυμώνει και τότε η σχέση καταλήγει σε αδιέξοδο. Όλα αυτά προσέξτε, ισχύουν για μεγάλους και για μικρούς και στην αρχή της σχέσης και μετά. Και πραγματικά πρέπει να τα προσέχουμε αν θέλουμε να έχουμε μία καλή σχέση. Και προσέξτε, αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην προσωπική σχέση άνδρα και γυναίκας. Συμβαίνουν και στη σχέση πατέρα-γιου, πατέρα-κόρης, μητέρας, αδερφών και ούτω καθεξής. Γιατί οι άνθρωποι πάντοτε είναι ίδιοι. Και όσο και αν δεν εκδηλώνεται μία συμπεριφορά, η λογική είναι η ίδια, να το ξέρετε. Βέβαια, ένα πολύ σοβαρό θέμα για τις σχέσεις, που εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα και πρέπει και εσάς να σας απασχολεί, είναι ότι δεν πάνε καλά οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα, γιατί δεν υπάρχει ο Χριστός. Εμείς λέμε ότι η σχέση πρέπει να σχηματίζει ένα τρίγωνο, δηλαδή να είναι ο Χριστός επάνω, κάτω οι δύο άνθρωποι και ενώ ενώνονται έτσι να τους έχει ενώσει ο Χριστός. Πώς είναι θα λέγαμε τα αυτοκινητάκια τα οποία πηγαίνουμε στα Λούνα Πάρκ, αυτά τα ηλεκτρικά που είναι συνδεδεμένα επάνω με τον ηλεκτρισμό, αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Και κάθονται δύο άνθρωποι μέσα στο αυτοκινητάκι πολλές φορές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για να κινηθούν παίρνουν ρεύμα από πάνω. Για να κινηθεί μια σχέση πρέπει να υπάρχει και ο Χριστός μέσα. Γι' αυτό ταλαιπωρούνται, αδελφοί μου, οι άνθρωποι και πολλές φορές γίνονται πολύ δύσκολα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί δεν υπάρχει η σχέση αυτή που ελευθερώνει. Μάλλον ο τρίτος, ο οποίος ελευθερώνει μέσα τη σχέση. Ο Χριστός, όπου και να πάει, αδελφοί μου, είναι ειρηνοποιός. Δεν κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει όταν πιστεύει στον Θεό. Επίσης, ηρεμεί γενικώς σε όλα τα πάθη του, που μπορούν να ξεκινούν από τη σεξουαλικότητα σε μία σχέση μέχρι και καταχρήσεις μέχρι και άλλα πάθη. Όταν υπάρχει ο Χριστός στη μέση, ο άνθρωπος περνάει και μια εφηβεία πιο ήρεμη και μια σχέση πιο ήρεμη και παντρεύεται πιο εύκολα και ενσωματώνεται πιο εύκολα σε μία σχέση, οποιοδήποτε είδους, είτε συνεργασίες, είτε ανδρών με άνδρες, είτε γυναικών με γυναίκες, σε οποιαδήποτε κοινωνική σχέση. Και φυσικά, όταν υπάρχει ο Χριστός στη μέση, υπάρχουν σκοποί, υπάρχουν στόχοι, υπάρχει ομορφιά εσωτερική και φυσικά πολλές φορές το έχουμε πει ότι αν λείπει αυτή, η χάρη δηλαδή που είναι μέσα μας, τότε η εξωτερική ομορφιά, όσο νέοι και είναι οι άνθρωποι, δυστυχώς καθίσταται άχρηστη και πολλές φορές επιζήμια. Όλα αυτά τα συνεκτιμούμε λοιπόν για να κάνουμε μια καλή σχέση. Γι' αυτό και τώρα στο σημείο αυτό θα ήθελα να δω αν έχετε ερωτήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές, για να δούμε αν παρακολουθούμε και το θέμα. Διότι, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα πάντα είναι σχέσεις. Και όταν κανείς είναι καλά στις προσωπικές του σχέσεις, είτε είναι, λέω, συζύγων, είτε είναι γονεϊκές σχέσεις με τα παιδιά τους, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι γενικότερα με τους ανθρώπους, συγγενικές ή πνευματικές σχέσεις, τα πνευματικά αδέρφια μεταξύ τους, τότε ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος και δυνατός να κάνει πολλά πράγματα προς τα έξω. Αλλιώς, αδερφοί μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν χάνεις στο κέντρο, το οποίο λέγεται προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις. Θα αρχίσω να λέω τα παιδιά εδώ, τους συνεργάτες, να ρωτάνε. Μας λέει η Αθηνά την Αλεξανδρούπολη ότι αυτός που σε αγαπάει σου επιτρέπει να αισθάνεσαι ελεύθερος. Βεβαίως, έτσι είναι. Και εσείς, αδερφοί μου, αν αγαπάτε, μην πέφετε πάνω στα πρόσωπα που αγαπάτε. Διότι τότε η αγάπη γίνεται δεσμός, γίνεται βάρος, γίνεται μάλλον δεσμά, όχι δεσμός, και τότε κανείς δεν κρατάει πολύ μία σχέση στην οποία είναι δεσμότης με την κακή έννοια. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό, έχουμε κάνει πολλές ομιλίες και για τη φιλία και για την αγάπη και για τις σχέσεις και λέμε και λέμε και λέμε και πολλά πράγματα λέει σήμερα ο άνθρωπος. Και δυστυχώς πολλές φορές οι σχέσεις των ανθρώπων είναι ένα ατελείωτο λάθος σήμερα στην εποχή μας. Και είναι τραγικό αυτό και φυσικά είμαι σίγουρος ότι ο διάβολος εκεί περισσότερο ποντάρει για να ρίξει τον άνθρωπο. Και λέμε ότι φανταστείτε εμείς εδώ στην Ελλάδα διατηρούμε ακόμα τις σχέσεις μας. Φανταστείτε, διατηρούμε ακόμα την οικογένεια. Φανταστείτε τι γίνεται παραπέρα καμιά φορά. Λοιπόν, για να δω η Χριστίνα να θα ρωτήσει. Η Βασιλική ή τα έχουμε τακτοποιήσει όλα. Ο Σταύρος, η Ελισάβετ θα ρωτήσουν για τις σχέσεις. Φαίνεται κρατούν τις ερωτήσεις τους κρυφές. Εδώ. Στέλιο, Γιάννη, Κώστα. Τα έχουμε τακτοποιήσει όλα τις σχέσεις μας. Ή προσπαθούμε. Λέει ο Κώστας ότι μπορούμε κάνουμε. Πάντως είναι πολύ βασικό, αδερφοί μου, και μια και ρωτάνε οι φίλοι μας από την Αθήνα και θέλω να κάνουμε αυτή την παρένθεση αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στις σχέσεις. Επιγραμματικά σας ξαναλέω και πάλι μπορείτε να ρωτήσετε και στο τέλος. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια σχέση δεν βιαζόμαστε ποτέ. Και δεν βιαζόμαστε ιδιαίτερα όταν είναι ιδιαίτερη σχέση. Αυτό που λέμε ερωτική σχέση σήμερα.
δεν είναι σπορ μια σχέση. Θα πληγωθείς πάρα πολύ αν δεν βαδίσεις αργά και σταθερά και ειλικρινά. Επίσης, το λέω πάρα πολλές φορές, όχι επειδή το λέει η Εκκλησία ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να κάνει πολλές σχέσεις, όχι έτσι. Σας λέω ότι οι πολλές σχέσεις δημιουργούν συγκρίσεις και ο άνθρωπος υποφέρει μετά. Γι' αυτό το λέμε, όχι για κάτι άλλο. Και μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάναν πολλές σχέσεις στη ζωή τους, προσωπικές επαναλαμβάνω, ή δεν ήρθαν στην θέση να διαλύσουν πολλές σχέσεις, είτε ήταν ερωτικές, είτε συγγενικές, είτε οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και τα πεθερικά, όταν χωρίσουν από μία νύφη από ένα γαμπρό, αυτό δημιουργεί κάποια κενά και κάποιες πληγές στην ψυχή του ανθρώπου. Εγώ σας συμβουλεύω και σας λέω ότι 6 μήνες περίπου χρειάζονται για να δείτε αν μια σχέση είναι καλή. Και στους 6 μήνες πρέπει να είστε ειλικρινείς και πρέπει να μην είστε τόσο δοτικοί, έτσι ώστε όταν είναι κάτι καλό και δεν χαθεί, θα έχετε τον χρόνο να δώσετε μετά. Και να ξέρετε ότι ποτέ μια πραγματική φιλία δεν χάνεται, ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες και δεν είμαστε και στα σιρόπια και στα γλυκά. Να είστε ξεκάθαροι από την αρχή και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους νέους φίλους μας, οι οποίοι καμιά φορά κρύβουν για να φανούν καλύτεροι στον άλλο και όταν έρχονται δύσκολες ώρες όλα φανερώνονται και τότε είναι τραγικά τα πράγματα. Να πω ακόμα ότι πρέπει να είναι φανερά και να μην υπάρχουν και τρίτοι άνθρωποι μέσα στη σχέση μας οι οποίοι να είναι ενάντια. Επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε σχέση, αλλά κυρίως οι εντελώς προσωπικές σχέσεις πρέπει να είναι αυτοτελείς. Εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Και αν μπορεί να συνδυαστεί και κάποιος άλλος, καλώς να γίνει και αυτό, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Επίσης, αδερφοί μου, για να κρατήσουν μια σχέση, επειδή το να αγαπάς δεν είναι μόνο συναισθήματα, αλλά έχει και τέχνη, πρέπει να συμβουλεύεσαι. Δηλαδή, να μαθαίνεις συνεχώς, ρωτώντας εμπειρότερους, εμπιστότερους ή καλύτερους από εμάς ανθρώπους, γιατί πάντοτε υπάρχει κάποιος καλύτερος από εμάς σε αυτό που κάνουμε. Και οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να προσευχόμαστε για μια σχέση, για να κρατήσει. Βλέπω δυστυχώς στην εποχή μας ότι οι σχέσεις που είναι ένα παράξενο πράγμα, που είναι μεν συνδεδεμένες, αλλά είναι δυστυχώς αναγκαστικά συνδεδεμένες και πολλές φορές σαν ένα βάρος επάνω μας, σαν ένα ζυγός, είναι οι σχέσεις με τα αδέρφια. Τυπικές, αλλά και τόσο σταθερές. Θα σου σταθεί ο αδερφός στη δύσκολη ώρα, αλλά δεν μπορεί να καλλιεργήσει μια σχέση όμορφη. Το ίδιο και ο γονιός. Προσπαθούν τα παιδιά να φύγουν από τους γονείς, γιατί η αγάπη τους τους έχει πνίξει τόσο καιρό. Διότι δεν είναι ελεύθεροι αδερφοί μου. Δεν αγαπούν όπως ο Χριστός για να νιώθεις την ελευθερία. Τη θέλουν, την επιζητούν, καμιά φορά είναι και αναγκαία, αλλά υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού η έννοια του αναγκαστικού. Και φυσικά να προσέξουμε πάρα πολύ τα ιδιαίτερα, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια ανατροφή α, κάποιες επιδιώξεις, κάποια τραύματα ψυχολογικά, κάποιες ιδιαιτερότητες. Όλα αυτά, ξέρετε, λένε πολλοί πατέρες ότι χρειάζονται 10 χρόνια για να τα γνωρίσουμε. Μην βιαστούμε ποτέ να πούμε ότι ο άνθρωπός μου είναι τέτοιος και να τον δεχτούμε και με τα ελαττώματά του. Κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορούμε να διατηρήσουμε μία σχέση. Αγαπώ δεν σημαίνει ότι θέλω να είσαι τέλειος, αλλά αγαπώ σημαίνει ότι σε προσδέχομαι, σε καταδέχομαι, όπως θα πούμε στα κάλαντα σε λίγες μέρες, για να σε βοηθήσω να γίνεις καλύτερος. Και όχι να έχω συνεχώς απαιτήσεις από σένα, ακόμα και αν δεν ξέρεις. Το μόνο που θα λέγαμε κοστίζει σε μία σχέση είναι όταν υπάρχει αδιαφορία, όταν υπάρχει απόρριψη όντας μέσα στη σχέση. Επαναλαμβάνω, αυτά ισχύουν για όλες τις σχέσεις. Ο άνθρωπος πληγώνεται πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όταν υπάρχει απόρριψη και ενισχύεται πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όταν υπάρχει αγάπη. Με λίγα λόγια, ψωμί, ελιά και αγάπη μας κάνουν μια καλή σχέση. Παντεσπάνι και σπατάλι και καλή ζωή χωρίς αγάπη μας κάνουν μια κακή σχέση. Βλέπετε ότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε τέτοιες σχέσεις γιατί δεν έχουν
τίποτα άλλο να κάνουν. Είναι δύσκολη εποχή για αγάπες, έτσι, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να συμβιβαστούν στη μετριότητα. Περνάει μια ζωή, αδερφοί μου, και δεν έχουμε μάθει ακόμα τι είναι σχέση. Και δεν έχουμε ζήσει μια σχέση. Και μετά ξέρουμε πολλά. Έχουμε διαβάσει βιβλία, έχουμε πτυχία, νομιζόμαστε κάποιοι, έχουμε μία θέση ίσως στην κοινωνία κτλ. Και δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί καμιά φορά εμείς κάνουμε τον ευγενικό. Οι πατέρες ήταν πολύ πιο ευγενικοί από εμάς και τα λέγανε τσεκουράτα. Όταν δεν αγαπάς, όταν δηλαδή δεν έχεις καλή σχέση, όταν δεν έχεις κοινωνία προσώπων, όταν δεν μπορείς να βγάλεις τον εγωισμό σου και τον εαυτό σου για τον άλλον, τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, είσαι κύμβαλον αλαλάζον, δηλαδή ντενεκές άδειος, τον οποίο άμα το ρίξεις στην κατηφόρα, κάνει γκρου 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 και τίποτα παραπάνω. Και παρόλα αυτά μπορεί να λεγόμαστε για άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, ή θα είστε ασυμβίβαστοι ή θα συμβιβαστείτε σε ένα συμβατικό τρόπο ζωής όσον αφορά τις σχέσεις. Αλλιώς ο καθένας επιλέγει και βρίσκει φυσικά αυτό το οποίο θα ετοιμάσει. Να ξέρετε όμως ότι αργά ή γρήγορα όλο αυτό θα ξεσπάσει στη ζωή μας την προσωπική και γι' αυτό αφιερώστε περισσότερο χρόνο, δημιουργήστε περισσότερες ώρες από τις 24 που υπάρχουν την ημέρα για να αφιερώσετε στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Και όταν λέω αφιερώνω, ουσιαστικά συζητώντας πολύ, όχι κουραστικά, μπαίνοντας στη θέση του άλλου πάντοτε και προσπαθώντας να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς, το καλό υποτίθεται πάντοτε, με τον τρόπο του άλλου, που είναι η μεγαλύτερη τέχνη, αδερφοί μου, για την επιτυχία του ανθρώπου. Να κάνεις αυτό που πρέπει, αυτό που θέλει ο άλλος ενδεχομένως, με τον τρόπο του άλλου, ή να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ, πάλι με τον τρόπο του άλλου, που είναι και φυσικά το αξιότερο από όλα. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις. Για να δω εδώ τι γίνεται με τις ερωτήσεις. Πόσο υπομονή, λέει η Δέσποινα, μπορούμε να κάνουμε σε μία σχέση. Ανάλογα με το πόσο αγαπάς. Και να το πω και κάπως διαφορετικά, ανάλογα με το πόσο σε αγαπάνε. Γιατί υπάρχουν υπομονές και υπομονές. Παραδείγματος χάρη, ένας κάνει υπομονή γιατί βλέπει ότι ο άλλος προσπαθεί. Αυτός είναι ο καλύτερος. Δεν τον κουράζει υπομονή. Άλλος κάνει υπομονή σαν το γαϊδούρι, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Αυτός είναι ο χειρότερος. Και άλλος κάνει υπομονή χωρίς να βλέπει ανταπόκριση. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρουμε πολλές φορές γιατί γίνεται. Άρα η απάντηση είναι ότι η υπομονή που θα κάνουμε εξαρτάται από την διάθεση του άλλου. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα, το καταλάβετε καλύτερα. Οι γυναίκες, όταν βρουν αγάπη από τον άντρα τους, όταν δηλαδή ολοκληρώνονται, γιατί βλέπετε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, η γυναίκα βγήκε από το πλευρό του άντρα και αποζητά πάντα εκείνη το πλευρό για να προσκοληθεί. Όταν υπάρχει αυτή η σχέση και ο άντρας είναι σωστός δηλαδή, τότε η γυναίκα κάνει υπομονή σε όλα. Ακόμα και αν έχει κάποιο ελάττωμα, ακόμα και αν έχει 5 παιδιά, ακόμα και αν έχει σπίτι, δουλειά, υποχρεώσεις, τα πάντα. Δεν λέει τίποτα η γυναίκα. Γιατί? Γιατί είναι ικανοποιημένη συναισθηματικά, είναι ολοκληρωμένη εσωτερικά. Και βλέπετε πώς αντέχει αυτός ο άνθρωπος μετά. Έτσι. Αντέχει γιατί είναι γεμάτος εσωτερικά από τον άνθρωπό του. Λοιπόν, τι λέει ο Παρασκευάς, τι λέει η Εύη, να μας πούνε εδώ, άμα έχουμε καμία ερώτηση, αυτό λίγο για να το διορθώσουμε, γιατί το έχασα. Έλα, δέστε εδώ. Και να δούμε και τις ερωτήσεις τις υπόλοιπες που μπορείτε να κάνετε και στη διάρκεια της συνάντησης. Όμως αδερφοί μου, κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να προσέξουμε πάνω απ' όλα είναι η σχέση μας με τον Θεό. Καμιά φορά αναλωνόμαστε σε όλες τις σχέσεις και ξεχνούμε τη βασική σχέση που θα μας κάνει να είμαστε καλύτεροι και σε αυτήν τη σχέση. Θα σας πω 10 τρόπους σήμερα με τους οποίους να διατηρείτε καθημερινά, σε καθημερινή βάση, τη σχέση αυτή με τον Θεό αδιάρρηκτη και πραγματική.
ακούμε και λίγο τη μουσική πολύ ωραία αυτή που έβαλε ο Στέλιος εδώ. Ο Στέλιος, ο Γιάννης και ο Κώστας που είναι η ψυχή της Ορθόδοξης Αγκαλιάς. Να μην ξεχνιόμαστε γιατί μιλάμε και για τις σχέσεις. Και φυσικά αν δεν μπαινέψεις στο σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει. Άρα να σας πω λοιπόν σήμερα, όχι από δικά μου λόγια, αλλά από τα λόγια του Αγίου Ιάννου του Σκροστάνδης, που ήταν ένας Ρώσος Άγιος έργαμος ιερέας, πολύ σπουδαίος, ο οποίος εξομολογούσε χιλιάδες ανθρώπους και ο οποίος λέει αυτό το μάθημα, θέλετε, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό ζωντανή. Ζωντανή, όταν έχουμε σχέση, σύνδεση δηλαδή, ζωντανή με τον Θεό, τότε ξέρετε ότι έχουμε πολύ απλή και όμορφη σχέση με τους ανθρώπους. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιάννης του Σκροστάνδης, πρώτον, προσπάθησε να ευαρεστήσεις τον Θεό σε όλα και πάντοτε και να σκέφτεσαι τη σωτηρία της ψυχής σου από την αμαρτία και από τον διάβολο και την υιοθεσία της από τον Θεό. Δηλαδή, αδερφοί μου, δεν γίνεται να περάσει μια ολόκληρη μέρα και να μην έχουμε σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Τη σωτηρία της ψυχής, την υιοθεσία της από τον Θεό, την αμαρτία και τον διάβολο. Τότε σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Τότε σημαίνει ότι κάτι μας συμβαίνει. Δεύτερον, όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, λέει, κάνε το σημείο του Σταυρού και πες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Και δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου. Τι ωραία πράγματα, έτσι. Σηκώνεσαι από το κρεβάτι, κάνεις το Σταυρό σου περίτρανα και λες καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Και φυσικά λες Κύριε βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου. Όμορφα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τις διατυπώσεις σας που καμιά φορά είναι και αστείες. Ωραία. Δεύτερον, είπαμε, τρίτον τώρα, όταν πλένεσαι, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είτε στο σπίτι σου, είτε στα λουτρά, λέγε, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνω λευκανθήσομαι. Βλέπετε, πλένομαι και εκείνη την ώρα δεν σκέφτομαι χίλια δυο πράγματα ή αν θέλετε μαζί με τα χίλια δυο που θα σκεφτώ, σκέφτομαι και αυτό. Ποιο? Ότι Θεέ μου, ραντιείς με, ισόπο και καθαριστήσω με. Καθάρισόν με. Να με ραντίσεις δηλαδή και να καθαριστώ από την αμαρτία. Γιατί βλέπετε ότι ρίχνοντας νερό επάνω μας θυμόμαστε και το βάφτισμά μας ακόμα που πέσαμε μέσα στο νερό και καθαριστήκαμε από τις αμαρτίες μας και ενεργοποιήθηκαν τα χαρίσματά μας για να κάνουμε τα πάντα στη ζωή μας. Τέταρτον, όταν ντύνεσαι, λέει, σκέψου την καθαρότητα της ψυχής σου και ζήτησε από τον Θεό τι, καρδία καθαρά κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Η καθαρά καρδιά, αδελφοί μου, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και φυσικά όσοι χάνονται από τους ανθρώπους χάνονται λόγω της ακάθαρτης καρδιάς τους. Πόσο πολύ σημαντικό είναι όταν ντυνόμαστε λοιπόν να μην σκεφτόμαστε μόνο άμα θα αρέσουμε στον άλλον, αλλά να σκεφτούμε ότι ο Θεός είναι εύκαιρος πάντα να μας ντύσει με τη Θεία Χάρη Του. Έτσι λοιπόν, Τριαντάφυλλε και Δήμητρα, Βάγια, Θάλια από τη Θεσσαλονίκη, Πελαγία, Ελένη, Δέσποινα και άλλοι εδώ πολλοί φίλοι μας και αγοραστοί από τα κόμματα, να αξιοποιούμε το χρόνο της ζωής μας κάθε στιγμή και ώρα, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνης. Πέμπτον, όταν βγάζεις τα παλιά σου ρούχα τα λερωμένα, λέει, και τα παρατάς και μια φορά με περιφρόνηση και λες και στη γυναίκα σου ενδεχομένως πλην τα αυτά ή άμα είσαι άντρας, άμα είσαι γυναίκα, σκέφτεσαι διάφορα, να θυμηθείς ότι έτσι πρέπει να περιφρονήσεις τον παλιό εαυτό σου, τον σαρκικό, τον αμαρτωλό, τον εμπαθή, τον κακό, γιατί πολλοί αδερφοί μου νομίζουν ότι αν θέλετε δεν περιφρονούν το σώμα και λένε ότι είναι κακό. Δεν είναι κακό το σώμα. Το σώμα το κάνουμε κακό εμείς. Αλλά έτσι σαν μια εικόνα και σαν μια περιφρόνηση του σαρκίου, όταν πετούμε
αν θέλετε, τα παλιά μας ρούχα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Γιατί μερικοί λένε, πότε να προσευχηθώ, δεν έχω χρόνο. Βλέπετε ότι κάθε ώρα και λεπτό μπορούμε να προσευχηθούμε, γιατί η κάθε μας κίνηση μπορεί να κατασταθεί ιερή όταν θέλουμε εμείς. Έκτον, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάδης, όταν γεύεσαι τη γλυκύτητα του ψωμιού, θυμίσου τον αληθινό άρτο που είναι ο Χριστός και πίνοντας νερό, τσάι ή κάτι γλυκό κτλ, κρασί ή κάτι άλλο, θυμίσου το αληθινό ποτό που είναι το αίμα του Χριστού για τη σωτηρία της ψυχής σου. Καμιά φορά λέμε ότι να προσέχουμε όταν κοινωνούμε να μην το κάνουμε όπως όταν τρώμε με το κουτάλι ή όπως όταν οι ιερείς καταλύουμε τη Θεία Κοινωνία, να μην το κάνουμε όπως πίνουμε το ποτήρι το νερό, κάπως διαφορετικά. Αλλά να μας θυμίζει, αδελφοί μου, η κίνηση αυτή η καθημερινή, την ιερή κίνηση αυτήν που θα κάνουμε όταν κοινωνήσουμε. Έβδομο. Όταν αναπαύεσαι την ημέρα, θυμίσου την αιώνια ανάπαυση, η οποία είναι ετοιμασμένη για τους ανθρώπους που αγαπάνε στον Θεό. Και όταν απλώνεσαι, ξαπλώνεσαι για να κοιμηθείς τη νύχτα, σκέψου τον ύπνο του θανάτου, τον οποίο θα δοκιμάσουν όλοι οι απροετοίμαστοι άνθρωποι που ζουν στην καθημερινότητα της καθημερινότητας, ο καθημερινότητα. Βλέπετε, μάλιστα ο Γέροντας Παΐσιος λέγεται ότι κάθε φορά πριν κοιμηθεί έλεγε όλη την νεκρόσιμη ακολουθία και μετά κοιμόταν, να είναι και διαβασμένος δηλαδή. Πόσο εμείς λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον να λέμε ότι τώρα θα αναπαυτώ, θα πεθάνω δηλαδή στην ουσία για κάποιες ώρες, ας αναπαυτώ κάποια στιγμή στην αιώνια ανάπαυση κοντά στον Θεό για να μην χαθώ. Όγδον, όταν αντικρίζεις το φως της ημέρας, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάδης, πες ότι αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στην ανέσπερη ημέρα, την ημέρα δηλαδή χωρίς απόγευμα, χωρίς βράδυ που θα έρθει την ημέρα του Κυρίου, και τότε θα ενωθείς με τον Θεό και δεν θα ξεχάσεις ποτέ αυτή τη σχέση, διότι κάθε μέρα θα σε κυνηγάει η σκέψη Του. Ένατον, όταν πηγαίνεις κάπου, θυμίσου αν καταρχάς το μέρος είναι καλό και θυμίσου την πνευματική σου πορεία μπροστά στον Θεό και λέγει, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυριευσάτω μου πάσα ανομία, όπως λέει το ψαλτήριο. Οδήγησέ με δηλαδή όπως είναι ο λόγος σου να πάω εκεί που πρέπει. Και αυτό πάλι προσευχή είναι, βλέπετε. Και θα μου πει κανείς, μπορούμε να τα θυμηθούμε όλα αυτά πάτε τα πράγματα. Ναι, μπορούμε. Ή αν θέλετε, αν δεν θυμηθούμε και τα 10, να θυμηθούμε ορισμένα από αυτά. Και να πω και τα παρακάτω. Όταν κάνεις κάτι, προσπάθησε να το κάνεις με τη σκέψη του Θεού. Άσχετα που θα υπολογίσει μέσα σου αν το θέλει ο Θεός αυτό, σκέψου ότι είναι εκεί κοντά ο άγγελός σου και ότι αυτός που σου δίνει την ευκαιρία να φτιάξεις κάτι ή να κάνεις κάτι, σου δώσε και τα εργαλεία, τα χέρια, το μυαλό, τη σκέψη για να το κάνεις αυτό. Και δοξολόγησε τον Θεό για άλλη μια φορά, γιατί, για να μην χαρεί ο διάβολος, για να μην χαρεί ο διάβολος και πάλι. Επίσης, λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι όταν παίρνεις χρήματα ή έχεις κάποιες οικονομίες και τα λοιπά, να σκεφτείς τον άλλο θησαυρό, τον ουράνιο, τον ακένωτο, που δεν αδειάζει ποτέ, που δεν τελειώνει ποτέ, τον θησαυρό που έδωσε ο Θεός σε σένα, που είναι τα χαρίσματά σου, και το θησαυρό που θα κερδίσεις κάποτε κοντά στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι δεν είναι, η Ιωάννα που μπήκες τώρα που σε βλέπω εδώ? Ο καθένας έχει χαρίσματα πολλά, αδερφοί μου. Είναι κρίμα να τα τσουβαλιάζουμε και να τα πετάμε σε μάταια πράγματα. Να κάνουμε οτιδήποτε ανθρώπινο με ιερή πορεία, η οποία θα μας χρησιμεύσει και αλλού. Δηλαδή, να κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει αξία και στη Βασιλεία του Θεού. Και τελειώνοντας, λέει ο Άγιος Ιωάννης, με τους τρόπους αυτούς, τους απλούς που μπορούμε καθημερινά να δοξάσουμε τον Θεό, ότι όταν βλέπεις λαμπερά πράγματα, πράγματα αξίας και τα λοιπά, και έχεις αν θέλεις ή τα βλέπεις κάπου αλλού, και τη λάμψη ας πούμε του χρυσού ή του μετάλλου ή του ασημιού, να σκέφτεσαι τη λάμψη του ηλίου της δικαιοσύνης που είναι ο Θεός, τον οποίο
άλλοι αγνοούν, εσένα όμως ο Θεός σε αξίωσε να γνωρίζεις. Έπρεπε, αδελφοί μου, καταρχάς να έχουμε τρελαθεί από την αγάπη μας, διότι ο Θεός μας αξίωσε να γνωρίζουμε Αυτόν. Να μιλάμε αυτά τα πράγματα τώρα, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε κάπου και να αμαρτάνουμε, να κάνουμε άλλα πράγματα. Ή να μην ξέρουμε και να μην βάζουμε ακόμα και την αμαρτία μας μέσα στο σχέδιο του Θεού, μέσα στη Θεία Οικονομία, που ο Θεός όλα τα τακτοποιεί. Βλέπετε πόσο χαρά δημιουργεί αυτό και πόσο αγαλίαση από το να μην ελπίζουμε, να μην πιστεύουμε πουθενά και να νομίζουμε ότι είμαστε και καλά. Αυτό είναι το χειρότερο. Και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε, γιατί η σχέση αυτή με τον Θεό μας κάνει διαφορετικούς ανθρώπους. Μόνο που ακούμε τα λόγια του καμιά φορά, μας μεταμορφώνει και μας κάνει σαν και εκείνον, ο οποίος είναι το φως του κόσμου. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν, το να σκεφτόμαστε τόσο όμορφα πράγματα κάθε μέρα, θα μας κάνει να προσευχόμαστε συνεχώς με αυτόν τον τρόπο και να μην μετεωρίζεται το μυαλό μας και ο νους μας και να πηγαίνει παντού και παντού και μετά να μην μπορούμε να ησυχάσουμε γιατί έχουμε πολλές μέρημνες. Έτσι δεν είναι, Μαγδαληνή και Μαρία από την Κομωτινή και Λιάννα από τις Σφαίρες. Βλέπω εδώ και το Κουκουζέλη που συνδέθηκε και το Θόδωρο το Λαγόπουλο. Λοιπόν, γαριφαλιά, έχουμε καμιά ερώτηση εδώ? Ναι. Δεν έχουμε. Έχουμε. Έχουμε, γιατί φωνάζουν εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, λέει η Θοδώρα, μπορούμε, μάλλον πώς μπορούμε να διακρίνουμε τον πραγματικό φίλο? Είναι από το προηγούμενο θέμα. Καταρχήν σας είπα ότι θέλει χρόνο. Ο πραγματικός φίλος είναι αυτός που σου λέει και το λάθος σου καμιά φορά, άσχετε και άκουμψα. Δεν ξέρει, αλλά ενδιαφέρεται για σένα, αγωνία. Ο πραγματικός φίλος δοκιμάζεται στις δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό, αν σε μία σχέση δεν έχετε δει ακόμα δύσκολες στιγμές, μη βιάζεστε να την αξιολογήσετε. Στα καλά είναι όλοι καλοί. Και φυσικά η φιλία η πραγματική δοκιμάζεται πότε, ξέρετε? Όταν αφοσιωνόμαστε σε έναν άλλον άνθρωπο. Το παθαίνετε πάρα πολλές φορές αυτό, είτε διότι μια γυναίκα προσκολάται σε έναν άντρα ή ένας άντρας σε μια γυναίκα και αφήνει τους φίλους του, είτε όταν προσκολάται και αφήνει τους γονείς του, τα αδέρφια του πίσω, και τότε δοκιμάζονται οι φιλίες και οι σχέσεις. Αυτό προσέξτε το πάρα πολύ. Εκεί θα φανεί ο αληθινός φίλος. Ο ελεύθερος άνθρωπος, πατέρας, μάνα, αδερφός, φίλος, θα αφήσει χώρο στον άλλον να προχωρήσει τη ζωή του. Ο ανελεύθερος και αυτός που πραγματικά δεν τον αγαπούσε, θα τον κάνει πίσω και θα τον ακυρώσει ως φίλο και τότε θα υπάρχει μεγάλη θλίψη, έτσι, Αθανασία και Θωμαΐς, διότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, λίτσα από την Κομωτινή, είναι δύσκολη εποχή για αγάπες. Πάρα πολύ εύκολα οι άνθρωποι, αδερφοί μου, φεύγουν. Και δεν ξέρω, πραγματικά εγώ δεν το έχω νιώσει, αν το σκέφτονται μετά αυτό που έχουν κάνει. Δηλαδή ποιο? Ότι παράτησαν το φίλο τους στη δύσκολη στιγμή. Εκείνος ο φίλος μπορεί στις δύσκολες στιγμές τους να ήταν πάντα δίπλα τους. Και εκείνοι τον παράτησαν. Και αυτό, και ο νοήτο, είναι το τραγικό λάθος της εποχής μας. Δηλαδή ποιο? Ότι δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε. Και όταν μας λένε φίλοι ποιο είναι το λάθος μας, πρέπει να τους ακούμε πάντα? Αυτή είναι τώρα μια ιδιαίτερη ερώτηση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Θα την πούμε, Δέσποινα, από κοντά. Μας χαιρετάει και ο Χαράλαμπος, την Αλεξανδρούπολη, και συνεχίζουμε, γιατί σήμερα, επειδή είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πρέπει να τελειώσουμε με τα Χριστούγεννα. Πάντως, βλέπετε τι όμορφα μπορούμε να αφοσιωνόμαστε στη σχέση με τον Θεό κάθε μέρα. Και τι ωραία που είναι. Και τα πάντα είναι προσευχή, βλέπετε. Και δεν, μάλλον, δεν λέω ότι δεν την έχετε νιώσει. Την έχετε νιώσει πολύ.
αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η γλυκύτητα που νιώθει κανείς από αυτήν την επικοινωνία. Τη διαρκή με τον Θεό, από απλά πράγματα, από τα πάντα. Σας λέω, και όταν αμαρτάνετε, το Θεό να θυμάστε πάλι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά όλο αυτό, δηλαδή οι δυνατές σχέσεις, η σχέση με τον Θεό, με τον πνευματικό μας και με πέντε φίλους, θα μας κάνουν να αντέξουμε και τις δύσκολες ώρες, να το ξέρετε. Και προσπαθήστε να κάνετε φίλους σε αυτήν τη ζωή. Και θα αντέξουμε τότε. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά όταν θα έχουμε τον Χριστό, θα έχουμε ελπίδα, πίστη και αγάπη, είναι τα μοναδικά που έχουν μείνει για να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Αν δείτε άνθρωπο να μην έχει ελπίδα, να μην έχει πίστη, να μην έχει αγάπη, τότε αυτός είναι ζωντανός νεκρός. Δεν υπάρχει σαν άνθρωπος, απλώς είναι μια οντότητα την οποία ο Θεός να την κάνει οντότητα. Λοιπόν, εδώ μας χαιρετάει όλη την παρέα, λέει. Ποιος είναι εδώ? Γαριφαλιά. Η Γαριφαλιά, μάλιστα. Και πραγματικά νιώθουμε σαν οικογένεια. Εδώ τώρα οι συνεργάτες μόλις τα ετοίμασαν όλα και άφησαν εμένα να μιλάω, άρχισαν να τρώνουν εδώ, κερνούνται, πίνουν νερά. Α, εντάξει, είναι η ώρα τους βέβαια. Μετά θα κεραστούμε εμείς. Λοιπόν, αδερφοί μου, σας είπα και στην αρχή ότι πολλές φορές προβληματίζουν πραγματικά αν σας φαίνομαι σαν εξωγήινος ή όχι. Και προχθές διάβαζα για κάποιους μοναχούς του Αγίου Όρους που βγήκανε στον κόσμο για να μεταφέρουν το πνεύμα του Ευαγγελίου και το κήρυγμα και βρέθηκαν ξαφνικά σε ένα άλλο κόσμο από τον οποίο δεν είχαν προέλθει, αλλά είχαν μεταλλαχθεί εντελώς αυτοί, ζούσαν σε μια διαφορετική κοινωνία. Και τους φαίνονταν όλα παράξενα, γιατί έλεγαν πώς έχουν γίνει έτσι οι άνθρωποι. Και τώρα που κάνω ένα backup κι εγώ στη ζωή μου, είναι αλήθεια ότι είχα ξεφύγει λίγο από την λογική αυτού του κόσμου. Ή όντας μικρός δεν την είχα καταλάβει ακόμα. Και προβληματίζομαι και λέω ότι αν αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τον Χριστό πολλές φορές ή όχι. Η καθημερινότητα δείχνει ότι είμαστε πολύ εγωιστές, ότι όλα τα μετατρέπουμε ή τα προσαρμόζουμε στο συμφέρον μας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη δύναμη και δυστυχώς μπαίνει απέναντι στην αγάπη, ακριβώς απέναντι. Και είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα έτσι. Έχει σκληρύνει πολύ ο λαός του Θεού. Δεν λέω για τους άλλους που δεν πίστευσαν στον Θεό ποτέ, αλλά ο λαός του Θεού έχει σκληρύνει πάρα πολύ. Εμείς δεν θα απογοητευτούμε, θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, με ό,τι κόστος. Οι πολιτικοί λένε πολιτικό κόστος, εμείς το λέμε προσωπικό κόστος. Γιατί στο κάτω-κάτω σας είπα ότι αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι, πρέπει να υπολογίζουμε στη φιλία, στις σχέσεις, στην αγάπη πάνω απ' όλα. Και από εξουσία και από περιουσία και από οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως επικίνδυνα τα πράγματα. Και πρέπει και να προφυλαγόμαστε από τους κακούς, αλλά και να είμαστε καλοί. Καλή όχι με την εθικιστική έννοια, αλλά καλή με την έννοια του ωραίου, από το κάλος. Να είμαστε ωραίοι, να είμαστε στην ώρα μας και να είμαστε άνθρωποι πραγματικοί. Γιατί όλα τα άλλα, αδερφοί μου, κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε επιγραμματικά, αν θέλετε, γιατί αυτές τις μέρες φαντάζομαι ότι μελετάτε για τα Χριστούγεννα και είστε μέσα στο κλίμα. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτά τα Χριστούγεννα. Που πρέπει να επικεντρωθούμε σαν σκέψη, γιατί βλέπετε ότι ακόμα και την ώρα που θα τρώμε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι το ωραίο μας το φαγητό, το επίσημο, μπορούμε και την ώρα να σκεφτόμαστε τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα. Δεν είναι κακό αυτό και μάλιστα είναι και πολύ ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν, το μεγάλο μυστήριο που ιερουργήθηκε στη μήτρα της Παναγίας μέσα, δηλαδή σε ένα μικρό χώρο ενός μικρού ανθρώπου, μιας μικρής κοπέλας, είναι αυτό που γιορτάζουμε μεθαύριο. Και παλιά λεγόταν Θεοφάνεια, δηλαδή ή μάλλον η εορτή της Θείας Επιφάνειας, δηλαδή ήταν τα Θεοφάνεια και τα Χριστούγεννα μαζί και ήταν το γεγονός ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και μπήκε μέσα μας, στον καθένα. Πρώτα την Παναγία βγήκε και μετά μπήκε σε όλους τους ανθρώπους. Με τη ζωή του, προσέξτε, με τη συμπεριφορά του.
όχι αόρατα, όπως τα βλέπουμε σαν φάντασμα. Και ο πλούσιος αυτός δηλαδή, ο πάμπλουτος που είχε τα πάντα στο χέρι του, γίνεται φτωχός και γίνεται από τους χειρότερους φτωχούς, θα λέγαμε, στην κοινωνική τάξη. Και άδειασε ο Θεός προς εμάς και μπήκε παντού και μας γέμισε όλους. Και εμείς μόνο το χέρι απλώσαμε, όπως κάνουμε δυστυχώς πάντοτε, σαν τους γύφτους που απλώνουμε το χέρι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι τα Χριστούγεννα είναι η Μητρόπολη των Εορτών, γιατί είναι στην κορυφή. Ποια κορυφή? Ξεκινάει η Θεία Οικονομία από εκεί. Και τώρα μπαίνουμε και στο πνεύμα των κατηχήσεων που λέμε κάθε σύναξη, και αυτή είναι η τέταρτη. Δηλαδή, ότι ο Χριστός όταν γεννήθηκε, αφού γεννήθηκε δηλαδή, ξεκίνησε να λυτρώνει τον κόσμο από την αμαρτία. Γι' αυτό, αδερφοί μου, αδερφές μου μάλλον, μην κάνετε εκτρώσεις. Διότι οι γεννήσεις είναι που σώζουν. Η γέννηση του Χριστού μας έσωσε. Διότι, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε, αν δεν ήταν στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, η Παναγία να είχε λιθοβοληθεί και να είχε σκοτωθεί και ο Χριστός μέσα της, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Να αγαπήσουμε τον Χριστό, αδελφοί μου, γιατί βλέπετε ότι ό,τι έκανε, το έκανε για μας. Δεν είχε ανάγκη να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά από την υπερβολική του, θα λέγαμε με τις σημερινές εκφράσεις αγάπη, βγήκε από τον εαυτό του και πέρασε στους άλλους. Θα λέγαμε ότι αν λέγαμε σε κάποιον σήμερα να βρει στον δρόμο ένα λεπρό και να πάρει τη λέπρα του εκείνου, θα φοβόταν και θα έλεγε, μα εντάξει, να τον βοηθήσω, να δώσω κάτι, αλλά τόσο πολύ πια δεν θα μπορέσω να αντέξω. Και λογικό είναι και αυτό. Χριστός λοιπόν, Χριστός Μεσσίας, Σωτήρας, αυτό είναι τα Χριστούγεννα, μεθαύριο την Τετάρτη. Και οι Χριστοί, ξέρετε, την εποχή εκείνη ήταν οι βασιλιάδες, οι χρησμένοι δηλαδή από το έλεος του Θεού. Και μετά από αυτό ο Χριστό, όλοι οι βαφτισμένοι γίναμε Χριστοί. Όλοι οι βαφτισμένοι γίναμε ευλογημένοι από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Και ο μόνος που έμεινε Χριστός κατά φύση ήταν ο Θεός μας. Εμείς κατά χάρη. Γι' αυτό σας λέω και πολλές φορές έτσι, να μην παραθεωρείτε το να λέτε μου. Μου, να χρησιμοποιείτε και τις δικές αντωνυμίες στη σχέση με τον Θεό. Ο Θεός μου, ο Κύριος μου, ο Χριστός μας, η Εκκλησία μας. Γιατί είναι δικά μας και δεν μπορεί κανείς να μας τα αφαιρέσει ή κανείς να μπει στη θέση που έχει ο Θεός στη ζωή μας. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια. Βλέπετε ότι όταν προσκυνάμε την εικόνα του Χριστού πρέπει να θυμόμαστε την Αγία Τριάδα. Γιατί όλη η Αγία Τριάδα μέσα της έχει την έννοια της χρήσεως, Χριστός. Δηλαδή ο Πατέρας, ο Θεός έχρησε τον Υιό. Ο Υιός χρήστηκε και το Άγιο Πνεύμα είναι το χρήσμα που παίρνουμε εμείς. Παντού όλα για τη χρησιμότητα τη δική μας, για να είναι χρήσιμα σε εμάς. Και μάλιστα τα έκανε ο Θεός τόσο απλά, έτσι ώστε να τα καταλάβουμε εμείς, ακόμα και τη γέννηση του ανθρώπου. Η Αθανασία μας λέει εδώ ότι εύχομαι η γέννηση του Χριστού να γεμίσει την ψυχή μας με αγάπη και μας το αφιερώνει αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε. Και μας λέει εδώ, ποιος μας λέει, να αφιερώσουμε μία ομιλία στο συμφέρον. Το συμφέρον το οποίο δυστυχώς τόσο ματώνει την ψυχή του ανθρώπου και τόσο έχει μεταλλάξει μέσα μας την έννοια της αγάπης. Αδερφοί μου, ο Χριστός ονομάστηκε και Εμμανουήλ, που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας και είναι τόσο φανερά μαζί μας πάντοτε και σας είπα, μέσα από τα ρούχα μας, από το φαγητό μας, από τον τρόπο που ζούμε συνεχώς, και είναι χάρισμα και να το παρακαλάτε στο Θεό αυτό, ποιο χάρισμα, να σας χαρίσει να τον σκέφτεστε συνέχεια. Οποιαδήποτε ώρα της ζωής μας και αν είναι αυτή. Και φυσικά έγινε εκτός από ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, του Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ ήταν επίσημα ο άντρας της Μαρίας, την οποία την παντρεύτηκε, αλλά δεν την άγγιξε ποτέ σαν γυναίκα και την είχε σαν προστατευόμενη αδερφή του. Αυτός ήταν ο πατέρας του Χριστού στους ανθρώπους, αυτόν ήξερε. Και έγινε Υιός του ανθρώπου. Και έγινε και Υιός της Παναγίας μας. Και βλέπετε εκεί, στο σημείο αυτό, θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο αύριο,
ότι ενώ λένε Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ τον Ιακώβ, αναφέρουν μόνο τους άντρες, τους γεννήτρες δηλαδή, στο σημείο που μιλάει για τον Χριστό, αναφέρεται ότι ο Χριστός προήλθε από τη Μαρία. Και αυτό, αδερφοί μου, είναι δυνατόν εμείς οι χριστιανοί να λέμε καλές γιορτές αυτές τις ημέρες? Θα είμαστε το λιγότερο αφελείς. Θα λέμε καλά Χριστούγεννα, για να ακούγεται η λέξη Χριστούγεννα, γιατί για μας το κέντρο είναι αυτό, ότι ο Χριστός γεννήθηκε αύριο μεθαύριο, για να έχουμε εμείς όλα αυτά που έχουμε με την έννοια που τα έχουμε. Ας ομολογούμε λοιπόν με το στόμα μας τον Χριστό, λέγοντας καλά Χριστούγεννα, Χριστός ετέχθη, όπως λέμε Χριστός ανέστη, και μέσα στην καρδιά μας να τον ομολογούμε όταν τον δεχόμαστε συνεχώς να είναι μαζί μας σε οποιαδήποτε πράξη της ζωής μας και αν κάνουμε. Αυτό είναι Χριστός. Ομολογώ με το στόμα και πιστεύω με την καρδιά. Τα δύο αυτά ενώνονται και γίνεται ο Χριστός. Γι' αυτό και λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, γιατί αυτός είναι το φως του κόσμου και αυτό είναι τα Χριστούγεννα, αδελφοί μου, να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο πρόσωπο του Χριστού. Όλα τα άλλα θα τα κάνει εκείνος. Θα μας βοηθήσει να τα νιώσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Να δω εδώ κάποιες ερωτήσεις που έχουμε. Πώς καταφέρουμε, λέει, να αγαπήσουμε, από ότι καταλαβαίνουμε διάφορες μέρημνες και πώς αποσπάται ο νους μας συνεχώς. Έτσι είναι, αδερφοί μου. Ένας τρόπος για να μην συγκεντρωνόμαστε στο πρόσωπο του Θεού και του ανθρώπου είναι οι μέρημνες, οι οποίες είναι πολλές και μας αποσπούν. Και αυτό είναι το χειρότερο. Έτσι δεν είναι? Έτσι φαντάζομαι ότι είναι. Βαγγέλ και Ελένη. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε σιγά σιγά, Γαριφαλιά, Θανασία, Θωμαΐς, Δέσποινα, Ελένη, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε ανάγκη, αδερφοί μου, να νιώσουμε αυτήν τη σχέση, Γιώργο, ο Γιώργος ο Ασίμης, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσουμε αυτήν τη σχέση και αυτήν την δύναμη του προσώπου μέσα μας και κοντά μας. Να μην τα χάνουμε. Γιατί είναι δυνατόν να γίνεται οτιδήποτε στη ζωή μας, αδελφοί μου, και να μην το έχει κανονίσει εκείνος? Όλα τα έχει κανονίσει εκείνος, ο οποίος έχει υπολογίσει πραγματικά, έτσι ώστε και η τρίχα που πέφτει το κεφάλι μας να έχει την έννοια, γιατί μπορεί αυτή την τρίχα να την πάρει κάποιο ζωάκι και να τη χρησιμοποιήσει στη φωλιά του για να μην πάει άχρηστη. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, αδελφοί μου. Ας γίνουμε και λίγο θεωρητικοί, να διαβάζουμε βιβλία δηλαδή, και όπως μου έλεγε σήμερα μια κοπέλα, σας έλεγα να κάνετε δογματικά θέματα και δεν τα κάνετε και τα κάνετε τώρα. Αλλά και εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δόγμα από το δόγμα σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, προσκόλληση στο πρόσωπο του Θεού και στο πρόσωπο του ανθρώπου που έγινε Θεός για μας. Πόσο φρικτό είναι όταν το ξεχνάμε αυτό και προδίνουμε τον άνθρωπο που έγινε Θεός για μας. Θέλω, τελειώνοντας, και θα μου πείτε αν καμιά φορά και αυτό, αν καμιά φορά η ώρα που αφιερώνουμε στη σύναξη αυτή σας έρχεται λίγη, εγώ ξέρετε δεν θέλω να σταματάω, αλλά τηρούμε μερικές έτσι τακτικές. Και μια τακτική στις όμορφες συνάξεις που κάνουμε πάντοτε και θα κάνουμε πάντοτε, αδερφοί μου, μέχρι να πεθάνουμε από όπου και αν είμαστε, είναι να δίνουμε και μερικά ονόματα για να προσεύχεστε. Σήμερα αυτά τα ονόματα που έχω να δώσω είναι Εμιλίου, Λεωνίδου, Σταυρούλας, Θωμαΐς, της Θωμαΐς δηλαδή, από το Θωμά, Ηλιού, Βασιλικής, Μαρίας, Χαριζάνης,
Χαρίκλειας. Και Κοιμημένης Γεωργίας. Σας εύχομαι αδερφοί μου και εύχομαι σε όλους τους συνεργάτες μας εδώ και τους φίλους μας, γιατί και ο Θεός είναι φίλος μας, να ζήσετε οικογενειακά αυτές τις ημέρες, να μην μαλώσετε, μεγάλη προσοχή, γιατί πραγματικά θα επιτρέψουμε στο διάβολο να μπει μέσα μας και είναι τραγικό αυτό, όταν δεν ξυπνάμε και δεν λέμε τέτοιες μέρες που είναι, ας είμαι λίγο χαρούμενος άσχετα αν έχω οτιδήποτε πάνω στο κεφάλι μου, να διαβάσετε κάτι χριστουγεννιάτικο ή να το πείτε εκεί που θα είστε, σαν παρέα, σαν ένα λόγο έτσι αγάπης, σαν ένα λόγο παρηγοριάς, ελπίδας, στηριμού, και να φέρετε χαρά σε αυτό το σπίτι, το οποίο αναφέραμε την προηγούμενη Κυριακή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο ο χώρος, το σπίτι μας και το πώς πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Και φυσικά εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευχαριστίες πολλές σε όλους όσοι είστε συνδεδεμένοι, αλλά και όπως ανέφερα και νωρίτερα και στους συνεργάτες μου εδώ, τον Γιάννη, τον Στέλιο και τον Κώστα, και βλέπω και τις ευχές σας τώρα εδώ και ανταποδίδω κι εγώ για καλά Χριστούγεννα. Η επόμενη συνάντηση θα είναι στις 28 Δεκεμβρίου, στην οποία θα κάνουμε σύν της άλλης έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και έναν προϋπολογισμό. Και ο καθένας, πιστεύω να σας βοηθήσω κι εγώ, να κάνει τον προσωπικό του απολογισμό και προϋπολογισμό για τη νέα χρονιά, που για μας δεν θα είναι ένα νούμερο 2014, αλλά θα είναι η χρονιά ενδεχομένως που θα πρέπει να αλλάξουμε, αν δεν έχουμε αλλάξει σε βάθος χρόνου, και να διατηρήσουμε την έννοια της ψυχής μας, όπως εδώ μας εύχονται συνεχώς οι φίλοι. Καλά Χριστούγεννα αδερφοί μου, την Τετάρτη, να νιώσετε την παρουσία του Θεού μέσα σας και ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα.